Είναι μια καταπληκτική αθλήτρια, γυμνάζεται πολύ έντονα και σε αυτή την κούρσα θέλουμε να δούμε τα αποτελέσματά της. Ελπίζουμε να είναι σε μετάλλια, γιατί όπως σου είπα και προηγουμένως, όλες οι αθλήτριες σε αυτή την κούρσα έχουν πολύ καλούς χρόνους. Η παρουσίαση του τελικού στο σκιφ ελαφρών βαρών των γυναικών στην διαδρομή νούμερο 1. Η Έβελη Πέλεμαν από το Βέλγιο. Στο 2 η Αμερικανίδα, η Κάθλιν Μπέρτκο. Καινούρια αποκάλυψη από αυτόν τον αγώνα. Στο 3 η Ελλήνα πρωταθλήτρια, η Κατέρινα Νικολαίδου. Σε ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Θα έχει κάθε επιτυχία. Στην διαδρομή νούμερο 4 η Τερέζα Μπέρκχολτς από τον Καναδά. Στην διαδρομή νούμερο 5 η Λέωνι Πλές από την Γερμανία. Και στο 6 η Γκουο Σουάι από την Κίνα. Ένα αναμονή της εκκίνησης με μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον. Πραγματικά ευχόμαστε τα καλύτερα στην Κατερίνα. Έχουμε μεγαλύτερη αγωνία ίσως και από αυτήν αυτή τη στιγμή. Belgium. United States of America. Στο 1 η Ελβετία, στο 2 οι Ηνωμένες Πολιτείες, στο 3 η Κατερίνα Νικολαίδου, στο 4 ο Καναδάς, στο 5 η Γερμανία, στο 6 η Κίνα. Έτοιμοι. Και έφυγαν οι αθλήτριες. Τον καλύτερο χρόνο από όλες τον έκανε η Πέλεμαν, η Βελγίδα, με 7.49.94 ερχόμενη σε αυτόν τον τελικό. Η Κατερίνα Νικολαίδου ήταν δεύτερη στη σειρά στον ημιτελικό με 7.55.59. Βλέπετε εδώ την Αμερικανίδα, την Κάθλιν Μπέρτκο. Πρωταθλήτρια παγκόσμια πέρσι, μπροστά από την Νικολαίδου. Μην ανησυχείτε που βλέπετε. Ήτανε τα Οπετράουερ Μικαέλα από την Κορέα. Λοιπόν, βλέπετε και εγώ δεν λέω κάτι για την Νικολαίδου. Ναι, ούτε... Μην ανησυχείτε που είναι πίσω. Η Νικολαίδου κάνει πάντα μια πολύ καλή τακτική. Μοιράζει πολύ καλά τις δυνάμεις της και στο τέλος δείχνει την κλάση της. Μη φοβάστε στα πρώτα μέτρα. Στην διαδρομή νούμερο 5 η Πλές από την Γερμανία προπορεύεται και ακολουθεί στο 4 η Μπέρκχολτς από τον Καναδά. Πολύ δυνατή εκκίνηση, πολύ δυνατή αρχή έχει κάνει το πλήρωμα της Γερμανίας. Δεν υπάρχει η Τάο Πετράερ, η περσινή παγκόσμια πρωταθλήτρια, σε αυτόν τον τελικό. Ναι, μπορεί να έχει μετακομίσει σε κάποιο άλλο αγώνισμα. Βλέπετε εσείς πάντα την Γερμανίδα. Η Κατερίνα Νικολαίδου είναι στα 16,1 χιλιόμετρα με 36 κουπιές ανά λεπτό. Πάντα προηγείται η Γερμανίδα. Η Νικολαίδου έχει μείνει πίσω. Αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι στην έκτη θέση. Προσέξτε όμως ότι το χρόνο της, η ταχύτητά της αυτή τη στιγμή είναι εφάμιλος με τα άλλα πληρώματα. Ναι, έχει την πιο γρήγορη ταχύτητα μαζί με τη Γερμανίδα. Είναι σταθερή στις κούρσες της. Γι' αυτό σας είπα να μην φοβάστε στην αρχή. Θα δούμε μετά το χιλιάρι που θα βρίσκεται. Τώρα αρχίζει να ανεβαίνει και η Νικολαίδου. Πάντα πρώτη η Γερμανίδα στην διαδρομή νούμερο 5. Ακολουθεί στο 6, όχι, ακολουθεί στο 4 η Καναδέζα, η Μπέρκχολτς. Και η Κινέζα. Και στο 6 η Γκουο, η Κινέζα. Και κοιτάξτε, Κατερίνα, πρώτο 500, πόσο κάλυψε τη διαφορά ανεβαίνει από τις εκκίνησεις. Ανεβαίνει η Κατερίνα Νικολαίδου, η Γερμανίδα πρώτη, η Καναδέζα δεύτερη, η Κινέζα τρίτη, η Κατερίνα Νικολαίδου είναι έκτη, αλλά περάσαμε μόλις στο πρώτο 500 του αγώνα και τώρα στην διαδρομή νούμερο 3 η Κατερίνα Νικολαίδου αρχίζει να ανεβαίνει. Η Γερμανίδα έχει ξεφύγει από τις υπόλοιπες. Δεύτερη είναι η κοπέλα από τον Καναδά, η Μπέρκολτς. Τρίτη είναι η Κινέζα, η Νικολαίδου. Εξακολουθεί να έχει ή να είναι πιο γρήγορη. Είναι τελευταία, ναι, μεν στην κατάταξη, αλλά έχει την μεγαλύτερη ταχύτητα αυτή την ώρα με 15,9. Είναι πολύ γρήγορη αθλήτρια, πολύ σταθερή. Θα δούμε μετά το χιλιάρι, πλησιάζοντας το 1500 τη θέση της. Είμαι σίγουρος ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Έχει αρχίσει και ανεβαίνει η Νικολαίδου για να φτάσει τις υπόλοιπες αθλήτριες. Πάντα πρώτη Γερμανίδα στην διαδρομή νούμερο 5. Η Πλές. Η Νικολαίδου αυτή τη στιγμή είναι τελευταία, αλλά είναι μαζί με τις υπόλοιπες. Τίποτα και με την Κινέζα, ακόμα, τα σκάφη είναι και όλα με μαζί. Την Πέλεμαν και με την Μπέρτκο. Έχει ξεφύγει η Γερμανίδα. Η Γερμανίδα πραγματικά δείχνει ότι έχει άγριες διαθέσεις, ότι πάει να κερδίσει την κούρσα.
Εδώ βλέπετε την Μπέρκολς, την Καναδέζα. Και το 3 που φαίνεται, λίγο που φαίνεται στην οθόνη σας, είναι η Νικολαίδου, η οποία ανεβαίνει. Βλέπετε πως ανεβαίνει τώρα η Κατερίνα Νικολαίδου. Πραγματικά στην διαδρομή. Κινείται πιο γρήγορα από όλες τις άλλες αθλητές. Στην διαδρομή νούμερο 3 φάνηκε από το πλάνο που έκανε ο συνοδητής στην Ελβετίδα, αλλά δίπλα είναι το σκάφος της Ελλήνας πρωταθλήτριας, της Κατερίνας Νικολαίδου. Και πάμε για το χιλιάρι. Πάμε για τα μισά της κούρσας. Η αγωνία στο κόκκινο και πραγματικά κοιτάξτε την Κατερίνα. Η Γερμανίδα περνάει πρώτη και πολύ μεγάλη μάχη. Καναδάς, Βέλγιο, Ελλάδα με την Νικολαίδου να περνάει τέταρτη. Και βλέπετε εδώ πώς ανεβαίνει. Νομίζω ότι έχει περάσει την Ελβετίδα από το πλάνο, την Καναδέζα από το πλάνο αυτό που βλέπουμε. Καναδέζα είναι πίσω πλέον από την Κατερίνα. Θέλουμε ένα γενικό πλάνο από τον σκηνοθέτη για να δούμε πού βρίσκεται και η Κατερίνα Νικολαίδου. Ακούτε και τους Έλληνες εδώ, πώς φωνάζουν. Εδώ η Νικολαίδου αρχίζει και ανεβαίνει. Αυτή την ώρα βρίσκεται στην τρίτη θέση, μπορεί και δεύτερη. Από τα περάσματα, όχι, δεύτερη προσόρας είναι η Μπέρτκο ακόμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακόμα και Νικολαίδου, το γερμανικό πλήρωμα είναι απειλήσιμο. Πρόσεξε αυτό. Δεν είμαστε στην ίδια ευθεία, όπως φαίνεται από το πλάνο αυτό. Η Γερμανίδα κρατάει. Εδώ βλέπετε το πώς σκοπηλατεί η Καναδέζα. Και η Τερέζα Μπέρκχολς. Έχει λίγο και τα μάτια σου στη Βέλγα αθλήτρια που είναι στην Βελγίδα, ναι, στην Πέλεμαν, την Εβελίν Πέλεμαν. Είναι και αυτή η κορυφαία. Η Νικολαίδου αυτή τη στιγμή είναι σε μετάλλιο. Αυτή τη στιγμή είναι στην τρίτη θέση. Εδώ το 5 και το 1 είναι οι Πλές και η Πέλεμαν. Ενώ μεγάλη το 3 μάχη με το πλήρωμα είναι η Κατερίνα Νικολαίδου. Μεγάλη μάχη με το πλήρωμα της Αμερικής. Ναι, με την Μπέρτκο. Πάμε για τα 1500 μέτρα. Μεγάλο στο τελικό στο σκίφ ελαφρών βαρών των γυναικών. Εδώ, μάλλον χάθηκε η κουπιά. Ναι, χάθηκε η κουπιά. Για τη Βέλγα αθλήτρια. Για τη Βελγίδα. Για τη Βελγίδα, ναι. Λοιπόν, η Νικολαίδου... Δεν μας ενοχλεί καθόλου. Είναι στην δεύτερη θέση. Έχει πέσει η Γερμανίδα. Κοιτάξτε τι κάνει. Και πράγματι, η Νικολαίδου, πάμε για το τελευταίο 500. Είναι μαζί με την Βελγίδα. Πρώτη η Βελγίδα, μόλις 7 χιλιοστά πίσω η Νικολαίδου. Πολύ μεγάλη μάχη για το χρυσό μετάλλιο για την Κατερίνα Νικολαίδου. Η Γερμανίδα υποχώρησε στην τέταρτη θέση. Βλέπετε εδώ, κουπιά με κουπιά, φανταστική η πολύ μεγάλη κούρσα. Μάχη ανάμεσα στην Αμερικανίδα και την Ελληνίδα. Καταπληκτική κούρσα της Κατερίνας, καταπληκτική. Ό,τι σας είπα, κρατάει σταθερά τις δυνάμεις της. Πάρα πολύ δυνατή, και πολύ συγκεντρωμένη. Και με την Βελγίδα, πολύ μεγάλη μάχη στο 1. Η Πέλεμαν, η Εύελιν Πέλεμαν από το Βέλγιο, στο 3 η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η Κατερίνα Νικολαίδου. Που αυτή τη στιγμή είναι πρώτη με την υψηλότερη ταχύτητα, ακριβώς, το υψηλότερο 16,4 χιλιόμετρα την ώρα με 36 κουπιές. 300 μέτρα να φύγουν και είμαστε μπροστά. Για να δούμε, η Νικολαίδου η οποία κρατάει την πρώτη θέση, δίνει πολύ μεγάλη μάχη με την Βελγίδα. Έλα, θα είναι πολύ ωριακό. Πολύ ωριακό το χρυσό μετάλλιο, θα κριθεί στο τέλος, θα κριθεί στο νήμα, θα κριθεί στην τελευταία κουπιά. Βλέπετε εδώ την Κατερίνα Νικολαίδου. Πραγματικά φανταστική προσπάθεια από τις δύο αθλήτριες. Πρωταθλήτρια Ευρώπης φέτος και δεύτερη παγκόσμια πρωταθλήτρια πέρσι στην Κορέα. Πολύ μεγάλη μάχη η Νικολαίδου με την Βελγίδα. Η Βελγίδα αυτή την ώρα είναι πρώτη, είναι πιο γρήγορη με 16,9 χιλιόμετρα την ώρα. Στα 16 χιλιόμετρα η Κατερίνα Νικολαίδου είναι στην δεύτερη θέση. Βέλγοι επεφημούν την Πέλεμαν. Τελευταίο κατοστάρι. Η Νικολαίδου είναι στην δεύτερη θέση. Η Πέλεμαν. Έχασε την κουπιά η Πέλεμαν. Και ναι, Κατερίνα, ναι. Την αντεπίθεσή της. Την αντεπίθεσή της με την Βελγίδα. Για να δούμε αν θα τα καταφέρει η Κατερίνα Νικολαίδου. Πρώτη είναι η Βελγίδα. Για να δούμε. Η Νικολαίδου κάνει την αντεπίθεση στο τέλος. Θα κερδίσει το νήμα. Για να δούμε. Βελγίδα θα είναι πρώτη. Oh. Δεύτερη Κατερίνα Νικολαίδου. Τρίτη Αμερικανίδα. Πολύ μεγάλη κούρσα για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Η Βελγίδα δεν το πιστεύει. Δεν το πιστεύει ότι έχασε κατάφερε την κουπιά στα τελευταία 200 μέτρα. Η Εύελιν Πέλεμαν. Η Νικολαίδου προσπάθησε να ανέβει για να πάρει την προχιά. Τη βλέπετε εδώ σε πρώτο πλάνο. Δεύτερη θέση για την Κατερίνα Νικολαίδου. Δεύτερη παγκόσμια πρωταθλήτρια. Σημαίνει μετάλλιο. Πολύ μεγάλη επιτυχία για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Το πάλεψε μέχρι τέλος, ξεκίνησε